Τι κάνετε, και όπως ακούσατε, ξεκινάγαμε με νότες κιθάρας, ζωντανές νότες κιθάρας. Αυτό σημαίνει ότι ο καλεσμένος με την προηγούμενη εβδομάδα είχε γρυπούλα, τώρα έχει γίνει πολύ καλά. Καλό στο Σπύρο μας. Και ξέρεις ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν ο πιο ήρεμος και ο πιο πράος Άγιος. Το ξέρεις αυτό, ε? Ο Άγιος που φέρει το όνομά του. Καλησπέρα, Ολυμπία. Χαίρομαι που σε βρίσκω και με κάλεσε σήμερα εδώ στην εκπομπή σου. Για κάτσε, γιατί. Για μιλά. Εντάξει. Λίγο πιο. Εκεί, μπράβο. Χαίρομαι, λέω, που σε βρίσκω και είμαι εδώ στην εκπομπή σου. Να με γνωρίσει ο κόσμος, να παρουσιάσω τα τραγούδια μου και να κάνουμε με αυτούς που μας βλέπουν έτσι λίγο το απόγευμά τους, λίγο χαρούμενο, λίγο πιο ζεστό. Γιατί έχει βάλει και κρύα, έχουμε και ιώσεις. Πολλοί κόσμος είναι μέσα στο σπίτι, έτσι ώστε να ζεστάνουμε λίγο την ατμόσφαιρα με τα τραγούδια μας. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, ήθελα να μας πεις δύο πράγματα για σένα, Σπύρο. Ναι. Ξεκίνησα να πούμε για το όνομά σου, γιατί ήθελα να ξεδιπλώσουμε και την προσωπικότητά σου. Ναι. Ασχολούμαι χρόνια με τη μουσική. Είμαι μουσικός κυρίως. Γράφω τα δικά μου τραγούδια σε στίχους και μουσική. Και εμφανίζομαι κατά καιρούς και στην επαρχία και στην Κέρκυρα από όπου είμαι, αλλά και σε μαγαζιά στην Αθήνα. Τώρα. Να πούμε ότι είσαι ένας στο στυλ του Παντελίδη. Θα έλεγα ότι πιο πριν, ουσιαστικά είμαι σε στυλ του Βαρδί, του Αντώνη του Βαρδί, εκεί εγώ θα έλεγα. Αντώνης ο Βαρδίς, με την κιθάρα του και πόσα έχει δώσει. Ναι, σε αυτό το στυλ κινούμε, το οποίο έχει να κάνει είναι προς το λαϊκό και έντεχνο, προς τα εκεί, ναι. Πιστεύω και ότι και ο Παντελίδης είχε τα ίδια έτσι ακούσματα, πιο πριν ήταν η Pixlax που ήταν πάνω σε αυτό, η Κατσιμιχέη, σε πιο έτσι έντεχνο ύφος, είμαι και λίγο και προς το λαϊκό. Γράφεις κιόλας. Γράφω στίχους και μουσική, ναι, και έχω δώσει και τραγούδια σε άλλους τραγούδια. Και μας έχεις έρθει και από την Κέρκυρα. Ναι, τώρα είμαι εδώ στην Αθήνα. Δουλεύω σε ένα μαγαζί στο Ήλιον με τη Βάσια Κώστα, το Βάσια Live και την Κατερίνα τη Γαλανοπούλου. Στην Αγίου Νικολάου και Δωδώνη 40 στο Ήλιον. Ένα πολύ ωραίο στέκι το οποίο έχουμε φτιάξει. Έχει έρθει εδώ η Βάσια, την έχουμε γνωρίσει. Όντως είναι ένας θετικός, φωτεινός άνθρωπος που φτιάχνει πολύ ωραίες βραδιές εκεί στο Ήλιον. Ξαναπέτσι μας την οδός έτσι για να την αποστηθήσουμε. Είναι Αγίου Νικολάου και Δωδώνης 40. Βάσια Live λέγεται. Μπράβο. Αγίου Νικολάου και Δωδώνης 40. Ναι, η Βάσια είναι πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, μια ωραία λαϊκή φωνή. Και με την Κατερίνη την Γαλανοπούλου, η οποία δεν είναι ωραία, και εγώ στο το αντρικό κομμάτι, έχουμε και φτιάξει ένα στέκι που πάμε πάρα πολύ καλά. Και όποιος θέλει έτσι πραγματικά να μας ακούσει, να έρθει. Έτσι με μεγάλη χαρά και... Τώρα άλλωστε είναι και οι αποκριάτικες βραδιές, ναι. Μας έρχονται και πιο νωρίς το Τριώδιο, ανοίγει τώρα από τις 9 του μήνα ανοίγει. Ναι. Άρα ετοιμαστείτε να βγείτε έξω, να γλεντήσετε και βέβαια που θα πάμε, Βάσια Live. Βάσια Live, το οποίο είναι και πολύ οικονομικό. Πολύ οικονομικό μαγαζί. Αυτό να πούμε, ότι έχει το ποτό με 7-8 ευρώ, ε. 7 ευρώ, 7 ευρώ, 4 την πύρα, κρασί, χύμα, δηλαδή είναι ένα προσιτό μαγαζί. Γι' αυτό μαζεύει όμως και πολύ νεολαία. Πολύ νεολαία, ναι. Το προηγούμενο Σάββατο ήμασταν γεμάτοι νεολαία. Και εμένα περνάμε, είναι ένα ζεστό μαγαζάκι, περνάμε πολύ ωραία. Για μένα είναι ένας ωραίος χώρος, γιατί πέρα από τα τραγούδια των άλλων που τραγουδάω, παρουσιάζω και τα τραγούδια μου τα οποία πάνε καλά. Πραγματικά είμαι ευχαριστημένος εκεί. Είμαστε ευχαριστημένοι. Θέλω να μας μιλήσεις για τα τραγούδια σου. Έχεις γράψει αρκετά τραγούδια. Εγώ μου δόθηκε ευκαιρία και ανέβασα μόνο ένα, αλλά σκέφτομαι σιγά σιγά κάθε φορά έτσι που και που να ανεβάζω και ένα για να σε γνωρίζει ο κόσμος καλύτερα. Γιατί είναι και πολλά τραγούδια που εμένα με εκφράζουν. Και θα τα ανεβάζω γιατί με εκφράζουν εμένα. Άλλο που θα υπενθυμίζω ότι είναι ο καλεσμένος μου φίλος που είχε έρθει, κατάλαβες τι πω. Εγώ είμαι στη διάθεσή σου, οπότε θέλεις με χαρά μου μεγάλη να έρχομαι να παίζουμε τις μουσικές μας και έτσι και εγώ να παρουσιάσω. Και σε περιμένω το Σαββάτο να έρθεις για ποτό, έτσι. Ναι, έτσι. Να ρωτήσω, στην Κέρκυρα, από την Κέρκυρα είσαι. Ναι, από την Κέρκυρα. Άρα ναι. Έχεις και ακούσματα νησιώτικα, έτσι δεν είναι? Έχεις αυτό τώρα. Εγώ πιστεύω ότι οι Κερκυραίοι, οι Ακινθινοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια. Γενικά οι νησιώτες είναι λίγο πιο ρομαντικοί. Κοίτα. Στην Κέρκυρα, ναι, έχουμε μια πολύ πλούσια έτσι, μουσική παιδεία και μουσική κουλτούρα. Και νησιώτικα και κλασικά. Εντάξει, πλέον όλοι ακούμε ένα είδος μουσικής που μας εκφράζει και μας αρέσει ο καθένας με την ιδιοσυγκρασία του και την προσωπικότητά του. Σαν μουσικός όμως θα σου λέγα ότι έχουν γίνει παντρέματα, δηλαδή να βλέπουμε ότι να παντρεύουν το λαϊκό με το παραδοσιακό ή να παντρεύουν
Εγώ, ας πούμε, εγώ έτσι από τους Κρήτες που έχω περισσότερη εμπειρία, έχω δει τους Κρήτες με τους πόντιους να παντρεύονται, σίγουρα. Έχω δει να παντρεύουν το. Οι πόντιοι να παντρεύουν την κλασική μουσική με την ποντιακή λύρα. Σίγουρα, σίγουρα. Κοίτα, η μουσική, αυτό είναι και το ωραίο της μουσικής, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να εκφραστείς και να κάνεις αυτό που θέλεις. Και εκεί επιλέγεις και το κοινό σου που σε ακολουθεί. Αυτό είναι η δημιουργία, δηλαδή, της τέχνης. Αυτό είναι το ωραίο. Από μικρός ασχολήσαμε ναι, με τη ναι, μουσική. Ναι, ήτανε... ναι. Νομίζω ότι είσαι έτοιμος να μας μιλήσεις με τραγούδι όμως, ε. Σε βλέπω ότι νομίζω ότι είσαι έτοιμος να μας πεις κάποιο στίχο σου, να μας τραγουδήσεις κάποιο τραγούδι. Ναι, αν και είμαι και από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς να τονίσω εγώ ότι εμένα εδώ ο ήχος δεν είναι και όλα τα λεφτά. Εντάξει. Ναι, θα ξεκινήσουμε ένα τραγουδάκι το οποίο το έγραψε τώρα τελευταία. Κυρίως τα τραγούδια μου τα ανεβάζω σε demo, με την κιθάρα μου και τη φωνή μου. Απλά, τώρα είμαι σε φάση τα οποία θα ενορχιστρωθούν και θα ετοιμαστούν. Μου αρέσει να είναι πιο απλά τα κομμάτια, πιο λιτά, έτσι ώστε να καταλαβαίνει ο άλλος έτσι μια απλή μελωδία και το στίχο. Εγώ νομίζω όμως ότι γι' αυτό με αναμάγγιξαν όταν τα άκουσα, γιατί ήταν αυτό το παραίστικο, το ζεστό, το κοντινό, το... Ναι. Λοιπόν, ένα κομμάτι το οποίο έτσι λίγο ερωτικό. Φτάνει πια ως εδώ μια φορά κι εσύ κάνε κάτι η σιωπή κι ο θύμος παίρνουν θέση πια στην αγάπη. Κάτι χάλασε και σε άλλαξε και μείναμε μόνοι και χαμένοι μες στις σκέψεις. Κάτι τέλειωσε που μας ένωσε και χάσαν το νόημα ακόμα και οι λέξεις που μου υποσχεθήκες. Είχα πιστέψει. Κάτι χάλασε και σε άλλαξε και μείναμε μόνοι και χαμένοι μες στις σκέψεις. Κάτι τέλειωσε που μας ένωσε και χάσαν το νόημα ακόμα και οι λέξεις που μου υποσχεθήκες κι είχα πιστέψει. Που μου υποσχεθήκες κι είχα πιστέψει. Φωνή, καμπάνα, καμπάνα. Πρέπει να ομολογήσω ότι εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε ηχεία, ούτε... Δηλαδή πολλές φορές είδατε μου κάνετε και παράπονα για τον ήχο. Τι καμπάνα φωνή είναι αυτή. Γι' αυτό τραγουδάς αλλά κάρκελα, γιατί έχεις το μέταλλο και έτσι δεν χρειάζεται να βάλεις τις ορχήστρες για να σε φτιάξουν. Εντάξει, είσαι από τους τραγουδιστές δηλαδή, που το έχεις. Έχεις το μέταλλο που δεν θέλει μουσική, πώς να το πω, που δεν θέλει κάτι να το ομορφύνει. Είναι όμορφο από μόνο, το έπαθα πλάκα. Έχεις δύναμη, έχεις δύναμη στο μέταλλο σου, έχεις δυνατό μέταλλο, ε. Έτσι δεν λένε μέταλλο φωνής. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Όχι, δεν είναι, δεν έπαθα πλάκα τώρα, τρελάθηκα, κατασυγκινήθηκα, μου αρέσει πολύ. Ελπίζω να αρέσει και στους ανθρώπους που μας βλέπουν και να πατήσουν ένα κλικ. Για μας είναι πολύ σημαντικό ένα post στο Facebook. Μπράβο και στο Facebook και να πούμε και ότι έχεις και στο YouTube δική κανάλι, σου σελίδα, ναι, κανάλι. Ναι, Σπύρος Πανδύς, εκεί έχω δύο κανάλια, το ένα και το δύο, τα οποία ανεβάζω τα τραγούδια μου. Σπύρος Πανδύς, αν πατήσουν, τα βρουν όλα τα τραγούδια. Μπράβο. Άρα, όποιος θέλει να μας γνωρίσει καλύτερα και να ακούσει όλη τη δουλειά μας, πατάει Σπύρος Πανδύς και μας ακούει από το YouTube όλα τα κομμάτια μαζεμένα.
Και έχω πολύ πράγμα το οποίο δεν έχω ανεβάσει ακόμα, δηλαδή έχω πάρα πολλά τραγούδια. Είναι ένα ταλέντο το οποίο είναι ένας τρόπος έκφρασης. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ άρχισες να γράφεις και μετά άρχισες να τραγουδάς ή πρώτα δηλαδή το γράψιμο σε έκανε να δοκιμάσεις και τη φωνή? Να σου πω την αλήθεια ότι αυτό από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι μια κιθάρα και να γράφω τα δικά μου τραγούδια. Είναι από μικρός, ναι, είναι ένας τρόπος από το δημοτικό, δηλαδή τα πρώτα μου τραγούδια τα έχω γράψει στο δημοτικό. Είναι ένας τρόπος έκφρασης, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος για να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του και να βγάλει, να κάνει την ψυχανάλυση του, να βγάλει αυτό που θέλει να πει. Άλλοι κάνουν χειροτεχνίες, άλλοι ζωγραφίζουν. Ακριβώς. Εμένα αυτό που, το οποίο είχα διαπιστώσει από μικρός ήταν ότι μου άρεσε να παίρνω την κιθάρα, ένα στυλό, ένα χαρτί και να γράφω, να αποτυπώνω τις σκέψεις μου με νότες και να τα κάνω τραγούδια. Είτε να μιλάω για τους συμμαθητές μου μέσα στην τάξη, για κάτι που συνέβη. Άρα θα έχεις κάνει και ανέκδοτα τραγούδια που έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά. Κατάλαβα. Ναι, αυτά είναι τα πιο ωραία. Ναι, πάρα, πάρα πολλά. Δηλαδή αυτά που μου λες τώρα στο σχολείο, νομίζω ότι αν κάποτε κάνεις έτσι ένα. Το μαζέψεις, ναι, και φτιάξεις έτσι αυτά τα. Ναι. Ναι, είναι όλα καταγεγραμμένα, ναι, σίγουρα για ιστορίες. Ανά περιόδους της ζωής μου και με παρέες έχουν γίνει ανέκδοτα τραγούδια πέρα από αυτά που βγάζω. Ναι. Απλά εμείς έτσι για να χαριτολογώντας να γελάμε, να περνάμε καλά. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά. Αυτά είναι ωραία, εμένα μου αρέσουν, ναι, αυτά. Είναι ένα κομμάτι που είναι. Νομίζω ότι είναι το πιο αληθινό στην ουσία. Ναι. Ναι, αυτά μετά τα παίρνουμε και τα κάνουμε. Αλλά είναι αλήθειες. Τα περισσότερα αυτά που λέμε ανέκδοτα κομμάτια είναι αλήθειες. Είναι. Ναι. Και είναι τραγούδια τα οποία και καμιά φορά τα δοκιμάζεις σε φίλους, αν τους αρέσουν και μετά σιγά σιγά το βγάζεις, το χτίσεις σαν ιδέα, δηλαδή πριν το κομμάτι και μετά το βγάζεις, το ανεβάζεις. Πρώτα τα ακούν οι φίλοι, οι παρέες, ξέρεις, άκου αυτό, έγραψε αυτό, σου αρέσει. Έτσι, ή σου βάζουν και αυτοί κάτι, σου λένε, ναι, κάτι. Σου λένε μια ιστορία. Ή εμπνέεσαι από μια ιστορία κάποιου, έτσι, από τον έρωτά του ή από το αυτό του. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι η στιγμή της δημιουργίας που βρίσκω την ιδέα ή που θα μου πει κάτι κάποιος ή που θα δω κάτι και αυτόματα θα σκεφτώ μια ιστορία, θα μου περάσει από το μυαλό σαν ένα στραπή, δηλαδή η στιγμή της έμπνευσης που έρχεται μπροστά σου όλο αυτό το πράγμα και μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργείς ένα τραγούδι με στίχους και μουσική. Είναι η πιο ιερή στιγμή, αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι ζωγράφοι. Οι ποιητές, είτε η μουσική. Δηλαδή, ζω για αυτή τη στιγμή. Όχι για τη στιγμή που θα πω το τραγούδι, αλλά για τη στιγμή που θα γράψω ένα τραγούδι. Άρα αυτό σου αρέσει πιο πολύ, να γράφεις. Να γράφω. Να συνθέτεις και να γράφεις. Ναι. Και αυτό βέβαια μετά σου βγει. Και, την έχεις τη φωνή, γιατί να μην την εκμεταλλευτείς. Το έχεις στο μέταλλο. Ναι. Γενικώς, εντάξει, δεν νομίζω ότι. Επειδή είναι πολύ δύσκολος ο χώρος της μουσικής, το γνωρίζεις πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να έχεις μία καλή φωνή, ένα καλό τραγούδι. Χρειάζονται και άλλοι παράγοντες. Και. Δυστυχώς έχουν χαθεί πάρα πολλοί τραγουδιστές, γι' αυτό που λέμε τώρα και τις γνωριμίες. Ας πούμε ο αείμνηστος Μητροπάνος, ενώ είχε πολύ πολύ δυνατό μέταλλο, ήταν, λένε, παράφωνος, δεν άκουγε. Ναι. Δεν είχε ακουστικό αυτή. Ναι. Και γι' αυτό τον τρέχανε. Δηλαδή, κάποια στιγμή πήγε να χαθεί, δεν ξέρω ποιος το. Όπως πήγε να χαθεί και ο Καλογιάννης με τον Μητροπάνο, εντούσαν μαζί. Ο Καλογιάννης χάθηκε. Ναι. Ο Μητροπάνος, δεν ξέρω ποιο συγκρότημα ήταν αυτό, μοντέρνο, που τον έβαλε και τον ξανάβγαλε στα πράγματα. Ο δεν θυμάμαι. Με το για να σε εκδικηθώ, μπράβο. Από εκεί άρχισε να ξαναβγαίνει. Κοίτα, για τον Μητροπάνο μιλάμε για μια πολύ μεγάλη φωνή. Μιλάμε τώρα, το μέταλλο του ήταν όλα τα λεφτά. Ναι. Απλά δεν άκουγε. Ναι, αντίθετα με την Άντζελα Δημητρίου τώρα, που και δεν ακούει και δεν τα λέει. Εντάξει, δεν μ' αλλά την κυνηγάγανε. Όχι. Κάτσε να σου πω κάτι. Αυτές είναι κάποιες αλήθειες που τις ξέρουμε. Ωραία, όλοι οι άνθρωποι τις ξέρουν. Η Άντζελα Δημητρίου βέβαια ήταν μάγκησα, γιατί ήταν καλό παιδί και καλό παιδί μες τη νύχτα, εννοούμε. Εγώ θεωρώ ότι η Άντζελα είναι καλή. Είναι καλό παιδί και ήταν και επαγγελματίας και το πάλεψε. Ναι. Μπορεί, ήξερε τα ελαττώματά της. Εγώ θεωρώ πάντως ότι είναι καλή τραγουδίστρια η Άντζελα Δημητρίου. Είναι παρεξηγημένη, αλλά θεωρώ ότι από κάποιες άλλες που δεν θέλω να πω, είναι καλή τραγουδίστρια. Εντάξει, ναι, όχι, κοίτα, όταν ξεκίνησε, αλλά το πάλεψε, δούλεψε ρε παιδί μου. Δεν έπεισε ότι δεν δούλεψε. Δούλεψε στη φωνή της, δούλεψε στον ακούει, δούλεψε.
το πάλεψε. Ο κάθε άνθρωπος, εντάξει, βρίσκει το δρόμο του, άλλοι δεν βρίσκουν το δρόμο τους. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζεται και τύχη, χρειάζονται και τώρα πολλά λεφτά. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς σε αυτό το χώρο, να βγάζεις δικά σου τραγούδια, να τα διαφημίσεις τα τραγούδια για να φτάσουν στα αυτιά των ακροατών, χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά. Αυτό με το Facebook, το YouTube που μπορούμε έτσι να είναι, δεν βοηθάει, δεν έχει βοηθήσει. Ας πούμε, ο Παντελίδης από εκεί έγινε γνωστός και τον πήρε ο Καράς και συνεργαστήκανε και έτσι έγινε. Ο Παντελίδης έκανε αυτό σε μια εποχή που είχε. Τότε ότι είχε βγει πρώτο, το Facebook. Ότι είχε βγει το YouTube και πολύ λίγοι τραγουδιστές. Και το Facebook, ότι είχε και βγει. Και το Facebook, ναι. Πολύ λίγοι τραγουδιστές ανεβάζαν έτσι τα τραγούδια τους. Να σου πω ότι τον Παντελίδη. Τώρα μετά τον Παντελίδη έχουν ξεκινήσει χιλιάδες. Ακριβώς, έγινε χιλιάδες, ναι, σε αυτό το σύστημα. Τον Παντελίδη, εγώ προσωπικά, να σου πω κάτι, θεωρώ ότι ήταν πολύ καλός ο Παντελίδης και πολύ ωραία τραγούδια είχε και πολύ καλή φωνή είχε και το δικό του και ιδιαίτερο προσωπικό στυλ. Πολλοί τον τρολάρανε και από εκεί έπαιρνε και διαφημίσει. Δηλαδή ήταν κάποιο ένα κοινό το οποίο τον τρολάρε στο διαδίκτυο. Ήταν πολύ Θεσσαλονίκη, ήταν η αεροπόροι που δούλευε στην αεροπορία. Ναι. Θεωρώ ότι κάποιοι τον κοροϊδεύανε, κάποιοι τους άρεσε. Και όλο αυτό και η αρνητική διαφήμιση είναι μια διαφήμιση. Να σου πω, αυτό θα σου έλεγα. Το αρνητικό είναι διαφημιστικό. Ναι. Το να σε πάω εγώ και να σε κατηγορήσω και να πω, α, δεν τα λέει αυτός καλά. Θα πεις, δεν κάθομαι να τον ακούσω να δω γιατί δεν τα λέει καλά. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Και αμέσως ακούει ο ένας, ακούει ο άλλος και γίνεσαι εν τέλει η Θόδη από την αρνητική διαφήμιση έγινε γνωστή. Και όχι ότι είχε η γυναίκα καλή φωνή και τα λέει στα. Γιατί κακά τα ψέματα, στα δημοτικά η Θόδη είναι φωνάρα. Είναι φωνάρα, ναι. Εντάξει. Η γυναίκα όμως δεν έγινε γνωστή για τη φωνάρα της, έγινε από την αρνητική διαφήμιση γνωστή. Και μετά φάνηκε το έργο της. Ναι, θέλει δουλειά. Αυτός ο χώρος θέλει δουλειά. Το θέμα δεν είναι να κάνεις κάτι για απλά για να γίνεις γνωστός. Επειδή ασχολούμαι όλα αυτά τα χρόνια από την αρχή της ζωής μου με τη μουσική και γράφω, ηχογραφώ. Είσαι και μικρός, πόσο είσαι, μικρός είσαι. Δεν είμαι, εντάξει, και μικρός, εντάξει, είμαι. Δεν είναι, 30-35 είσαι. 40 είμαι, 39 είμαι. Δεν το κάνω δηλαδή απλά και μόνο για να γίνω γνωστός ή για να ακουστούν. Το κάνω γιατί μου αρέσει. Εσύ το κάνεις για σένα. Ναι, για το σένα. Κάνω γιατί, για να εκφράζομαι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή. Και 1000 views να έχω στο διαδίκτυο σημαίνει και 15 like. Αυτά τα 15 μου αρκούνε. Δηλαδή ότι σε 15 άτομα άρεσε το τραγούδι μου. Γιατί μπορεί να βλέπεις 1000 views, αυτά όμως είναι ψεύτικα, είναι αγορασμένα. Καλύτερα να δεις. Αυτό μου το έπανε και εμένα να το κάνω για, για τις εκπομπές μου. Μπορώ να βάζω έτσι που λες 3.000, 1.000, 2.000 και τέτοια. Μου το έπανε και εμένα αυτό. Δεν θέλει να έχω εκατομμύρια και απλά να μην με ξέρει κανένας. Δηλαδή να έχω 1.000.000 views και να μην λέει τίποτα. Εγώ μου άρεσε να έχω 2.000, 3.000. Και να είναι δικά σου. Και να είναι δικά μου ακριβώς. Να το έχουν δει αυτά και να τα έχουν ακούσει και να έχουν γράψει ένα σχόλιο, να έχουν πατήσει ένα like. Εγώ πιστεύω ότι η ποιότητα δεν χάνεται. Και ένα παράδειγμα ήταν ο Τερζής που. Έγινε πολύ μεγάλος γνωστός, γιατί ο άνθρωπος είχε τη φωνή του, τραγούδαγε πόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, σε μικρό μάγαζα, σε, και πότε αναδείχθηκε στα 50 του. Εκεί άρχισε να τον ξέρουμε. Εκεί, ναι. Στη Θεσσαλονίκη ήταν γνωστός, είχε κάνει κάποιες δουλειές. Μέσα στη νύχτα, ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις και εσύ τώρα εδώ, αν κυκλοφορήσεις μέσα στη νύχτα 5 χρόνια, εγώ θα γίνεις αμέσως γνωστός. Εγώ δουλεύω αρκετά χρόνια, είμαι γνωστός δηλαδή στον κύκλο. Σε ξέρουν, αυτό θα σου λέγω, ότι μέσα στη νύχτα, ναι. Όπως η Βάσια η Κόνστα, δεν μπορεί να μην έχει βγάλει τους δίσκους, μπορεί, αλλά όπου και να πεις τη νύχτα, ναι, την ξέρουν. Ναι, ναι, δηλαδή, μπράβο, είναι κάποια ονόματα που την τα ξέρει, ναι. Εγώ θέλω να σου πω ότι και τα δικά μου τραγούδια σε μαγαζιά που έχω δουλέψει και εδώ στην Αθήνα, δηλαδή έχω ένα κομμάτι γυναικάρα που θα σου παίξω μετά, το οποίο κάνει ένα γκέλ, δηλαδή άλλο σε θυμάται. Ναι. Είναι να πιάσεις λίγο με κάποιο τραγούδι, σιγά 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 σιγά. Θέλει το χρόνο του, θέλει το χρόνο του και την προσπάθειά του. Και με την κρίση που ήρθε, βλέπεις ότι ξεκαθάρισε, δηλαδή ποιοι πραγματικά αγαπάνε και συνεχίζουν και κάνουν θυσίες αυτό, γιατί για να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα, να δουλεύεις, να προσπαθείς να στήσεις ένα σχήμα, να δουλεύεις σε ένα μαγαζί, χρειάζονται θυσίες, χρειάζεται να προσπαθήσεις, χρειάζεται να... Έχεις πλησιάσει γνωστά άτομα να δώσεις τραγούδια σου, γιατί νομίζω ότι και ο Παντελίδης, σου το λέω έτσι, έτσι γνώρισε τον Καρά με το να του δώσει πρώτα τραγούδι του και μετά να τραγουδήσουν μαζί. Έχεις πλησιάσει έτσι να δώσεις κομμάτια σου ή διστάζεις? Να σου πω την αλήθεια. Έχεις κάτσει να γράψεις και να πεις αυτό το γράφω για τον τάδε τραγουδιστή και να του το πάω? Είμαι πολύ δύσκολος να δώσω ένα τραγούδι γιατί φοβάσαι. Είναι κομμάτι του εαυτού μου. Εγάπησε. Όταν γράψω ένα καλό τραγούδι, δηλαδή πονάω στο να το δώσω και να φύγει από την ιδιοκτησία μου.
υπάρχει και μια εκμετάλλευση που μπορεί να δώσει ένα τραγούδι και να το πει κάποιος τραγουδιστής και να μην θυμάται καν το όνομά σου. Εμένα αυτό που βλέπω τραγούδια που στο διαδίκτυο που από κάτω δεν γράφουν το στιχουργό και το συνθέτη, έτσι θλίβομαι, γιατί ουσιαστικά αυτοί έχουν δημιουργήσει. Αυτή είναι η επιτυχία. Σαν την ευτυχία που είδαμε πρόσφατα. Ακριβώς, ναι. Το είδες και εσύ το έργο, ναι. Ναι, το είδα. Αυτοί έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στο τραγούδι. Φυσικά και ο τραγουδιστής, φυσικά και η μουσική, φυσικά και οι χολύπτες, όλοι έχουν συντελέσει στο να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά, αλλά ο στιχουργός, που θεωρώ ότι στιχουργός και συνθέτης πάνε μαζί, αν ταιριάξει η χημεία, αυτοί είναι οι δύο βασικοί συντελεστές, έτσι ώστε να φτιαχτεί ένα ωραίο τραγούδι. Και αδυνία, μετά είναι και η φωνή που πώς θα το καταθέσει. Ναι. Και δεν μπορώ, έτσι δυσκολεύομαι στο να δώσω ένα τραγούδι δικό μου να το πει κάποιος άλλος. Δυσκολεύομαι. Μπορεί να ακούγεται εγωιστικό, αλλά δεν ξέρω. Να πεις ότι τώρα θα γράψω ένα τραγούδι, ποιος αρέσει από τους καινούριους τραγουδιστές, και να τον βάλεις στο μυαλό σου και να πεις γράφω για αυτόν για να τον πλησιάσεις. Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχεις σκεφτεί αυτό. Το λέω έτσι, σαν ιδέα μου. Ναι, δεν το έχω σκεφτεί. Γιατί είναι ένας τρόπος, ξέρεις, να αρχίσεις να ακούς, πώς να σου το πω, να πλησιάσεις και να... Σίγουρα, δεν το έχω σκεφτεί, δεν έχω καθίσει δηλαδή να γράψω πιο επαγγελματικά στο να λέω τώρα θέλω να γράψω για τον τάδε τραγούδι, να κάθομαι να γράφω ένα τραγούδι, τώρα θέλω να... Δεν το έχω, ίσως να μην μου βγαίνει κιόλας. Εμένα μου βγαίνει απλά να αποτυπώνω το συναισθημά μου και να γράφω τα δικά μου τραγούδια. Δεν το έχω προσπαθήσει. Ναι. Δεν ξέρω στο μέλλον, μπορεί, αλλά δεν το έχω προσπαθήσει προς το παρόν. Να πούμε άλλο ένα τραγούδι. Πούμε άλλο ένα τραγούδι, ωραία. Έτσι, επειδή μιλάμε για τραγούδια, πώς έγραψα αυτό το τραγούδι. Ναι, πες μας. Την ιστορία, ας πούμε, πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Λέει, φέρε ένα τσιγάρο πηγόντος, είχα ζητήσει ένα τσιγάρο, λέω, ένα τσιγάρο πηγόντος που παίζαμε και λέω αυτό το στίχο θα το κάνω τραγούδι την επόμενη μέρα, θα το κάνω τραγούδι, έτσι φτιάχτηκε αυτό το τραγούδι. Όταν έγραψα το ρεφρέν μου άρεσε πάρα πολύ και απόρρισα και εγώ με αυτά που γράφω, με τα τραγούδια που γράφω, γι' αυτό λέμε για τα τραγούδια τώρα και γι' αυτό θα σου παίξω αυτό το τραγούδι. Λέγεται ένα τσιγάρο πηγόντος. Απορώ κι εγώ με μένα που σου γράφω ένα-ένα τα τραγούδια της καρδιάς μου ματωμένα. Απορώ κι εγώ μαζί σου που ήταν άδεια η ψυχή σου και έλεγες μέσα στη νύχτα ήσυχα τώρα κοιμήσου. Φέρε ένα τσιγάρο επιγόντος, βάλε μου και ένα βαρύ ποτό. Τα αισθήματα χάθηκαν όντως. Καλά, πρέπει να το βάλω εγώ στον τοίχο μου αφιερωμένο. Λες δεν νιώθεις ό,τι νιώθω εγώ. Έλα απόψε γίνε δολοφόνος. Κύριε Δημήτρη, για σένα. Βάλε το μαχαίρι σου βαθιά. Επιπτώσεις δεν θα βρει ο νόμος. Σώσε στεμαχίζουν μια καρδιά. Επιπτώσεις δεν θα βρει ο νόμος. Όσες τεμαχίζουν μια καρδιά. Απορώ όμως με ένα χρόνια στάχω υπομένα μα τα λόγια της καρδιάς μου σκονισμένα. Φέρε ένα τσιγάρο επιγόντως, βάλε μου και ένα βαρύ ποτό. Τα αισθήματα χάθηκαν όντως.
νιώθω εγώ. Έλα απόψε γίνε δολοφόνος, βάλε το μαχαίρι σου βαθιά. Επιπτώσεις δεν θα βρει ο νόμος. Σώσε στεμαχή σου μια καρδιά. Επιπτώσεις δεν θα βρει ο νόμος. Σώσε στεμαχή σου μια καρδιά. Καλά, εγώ αυτό αύριο οπωσδήποτε θα το βάλω στον τοίχο μου, άσε που πάει σε ένα φίλο μου πάρα πολύ. Δηλαδή τα λόγια είναι... θα σου πω ότι το έχει στείλει σε μήνυμα το ότι σκότωσε με κι άλλο, γίνε δολοφόνος, σκότωσε με κι άλλο αφού δεν αισθάνεσαι αυτά. Γι' αυτό λέει στην αρχή. Δηλαδή είναι φοβερό. Λέει το τραγούδι. Αυτό πρέπει να γίνει επιτυχία, θα γίνει επιτυχία, αυτό είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη. Στα 33.000 ευρώ. Μα είναι πολύ καλό, μου φάνηκε πρώτα απ' όλα να σου πω ότι και η φωνή σου μου φαίνεται πολύ οικεία. Είναι λίγο να σου πω την αλήθεια. Είναι οικεία, είναι οικεία, η φωνή σου είναι ζεστή, είναι οικεία, αμέσως γίνεται αγαπητή. Πώς να σου πω, δεν είναι σπαστικιά, δεν είναι. Ναι. Αμέσως είναι. Πώς να σου το πω, είναι. Ναι, πολύ ωραία. Και έχεις και ωραίο μέταλλο. Και δηλαδή δεν ξέρω, εμένα και τα δύο με έχουν... Αυτό ειδικά το δεύτερο. Είναι πολύ κομματάρα. Λοιπόν, να σου παίξω κι άλλα πολύ καλύτερα σιγά σιγά. υπάρχει πολύ υλικό. Αυτό το είδα εγώ και στο κανάλι όταν μπήκα. Αυτό το τραγούδι λέει... Αλλά αυτό είναι... Λέει, έλα απόψε γίνε δολοφόνος. Βάλε το μαχαίρι σου βαθιά. Επιπτώσεις δεν θα βρει ο νόμος. Σώσε στεμαχίζουν μια καρδιά. Γι' αυτό λέει απορώ και εγώ με μένα που σου γράφω ένα-ένα τα τραγούδια της καρδιάς μου ματωμένα. Έχεις αγαπήσει πολύ σίγουρα, για να τα έχεις γράψει. Σίγουρα, ε. Σίγουρα. Τι ζώδιο είσαι, γιατί συνήθως έτσι τα ζώδια τα ευαίσθητα... Εγώ καιρός είμαι. Εγώ καιρός. Ορίστε. Εγώ καιρός το έχει πει δολοφόνος. Εγώ καιρός το έχει πει. Λοιπόν, εντάξει, ο κάθε καλλιτέχνης έχει και μια μούσα. Αναφυσβήτητα όλοι οι καλλιτέχνες. Αν δεν υπάρχει μούσα, δεν μπορείς να γράψεις, να ζωγραφίσεις. Θυμήσου για παράδειγμα την ταινία με την Κάλπικη Λύρα που ο Χόρνε προσπαθεί να αποτυπώσει το σ' αγαπώ πάνω στο καμβά τη Λαμπέτη. Αν δεν ήταν ερωτευμένος, θα μπορούσε να αποτυπώσει αυτό το σ' αγαπώ. Αυτό είναι λοιπόν η μούσα που χρειάζεται ο καλλιτέχνης για να βγάλει όλα αυτά. Γιατί ο καλλιτέχνης είναι κάτι το οποίο δέχεται και είναι ένας πομπός που το βγάζει έξω. Στον κόσμο αυτό είναι έτσι, μπράβο. Η ψυχή του καλλιτέχνη. Έτσι. Και σένα βγαίνει, γι' αυτό είναι ζεστή φαίνεται η φωνή σου, γιατί βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Και βγαίνει, δηλαδή, πώς να καταλάβεις πόσο. Και, αν είχα κλειστά τα μάτια μου, πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Σε ακούω τώρα. Άμα κλείσω τα μάτια μου και ξανακούσω κάπου αλλού, αμέσως η φωνή σου λες, α, αυτή είναι του Πανδύ. Δηλαδή είναι. Χαρακτηριστική. Χαρακτηριστική, ζεστή, όχι. Οικία, δηλαδή σε αγκαλιάζει, ρε παιδί μου, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να τις πω τις λέξεις. Σε ευχαριστώ, για τα καλά σου λόγια. Όχι, δεν σου κάνω κοπλιμέντο, θα ήμουν απλά, βλέπω πώς μου σηκώθηκε η τρίχα, βλέπω ότι είσαι σε χιλιόμετρα από το μικρόφωνο, ξέρω ότι η κονσόλα μας εδώ είναι μια κονσόλα που δεν θα βγάλει καλό ήχο και παρόλα αυτά... Ακούγεται ένα πράγμα είμαι πολύ και δυνατό. Είσαι και απόείωση από την προηγούμενη εβδομάδα, το ξέρω. Όλη η Ελλάδα, βασικά. Κοίταξε να δεις, εμένα σύστηση. Και τα παιδιά που θα έρθουν μετά που θα τους γνωρίσεις, γιατί η κυρία που τραγουδάει είναι και η αφεντικίνα του μαγαζιού. Μπορείτε να κάνετε το κονέ σας, έτσι κι αλλιώς δεν ξέρεις. Ποτέ μπορεί να συνεργαστείς και εδώ. Σίγουρα. Είναι ένα μαγαζί στον Άγιο Δημήτριο που είναι με φαγητό. Δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μπορεί να συνεργαστείς και εδώ είναι νέα τα παιδιά. Σίγουρα. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Και επειδή είσαι έτσι και ποτέ δεν ξέρεις. Οι γνωριμίες είναι καλό πράγμα. Αλλά και αυτοί ήταν να έρθουν όλη η ορχήστρα, δηλαδή δεν έγραψα ονόματα. Γιατί δεν μου είπε, ξέρεις, θα έρθω μόνο η τραγουδίστρα ή μόνο ο τραγουδιστής. Λένε, θα έρθει όλη η ορχήστρα. Και με παίρνουν τώρα και μου λένε, ξέρεις κάτι, άρρωστος ένας, άρρωστος άλλος, άρρωστος άλλος. Λέω εντάξει, λέω μην έρθετε, λέω να το ακυρώσουμε. Ναι. Όχι, λέει θα έρθουμε ο τραγουδιστής, η τραγουδίστρια και η εργοδότρια. Οι τρεις. Εντάξει. Και μου φαίνεται και το synthesizer θα έρθει. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι και στη δουλειά πολλά παιδιά κρυωμένα και κόσμος κρυωμένος. Ελπίζουμε να μην μας έρθει εμάς ο κορονοϊός εδώ.
που το έκανα και για πλάκα και όλοι ανησυχήσανε την προηγούμενη εβδομάδα. Πες ρε παιδιά, μέσα εισαγωγικά ήταν, εντάξει. Για πες μας άλλο ένα έτσι. Λοιπόν, να σου πω ένα τραγούδι το οποίο το έχω γράψει έτσι για γυναίκες. Ένα τραγούδι το οποίο είναι λίγο πιο εύθυμο, μια ρούμπα. Mm. Για το μαγαζί το βράδυ, τιμάει τη γυναίκα. Εγώ θα κερνάω σφινάκια και εσύ θα χορεύεις επάνω στην παρά. Είσαι γυναικάρα, είσαι γυναικάρα. Εγώ θα κερνάω σφινάκια, τεκίλα, ποτά και τσιγάρα. Στη νύχτα μου βάλε φωτιά, είσαι γυναικάρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνεις μες στο μαγαζί, κοίτανε όλοι μαζί. Πηγαίνεις προς το μπαρ και παραγγέλνεις ποτά. Μα κερασμένα μωρό μου, από μένα αυτά. Εγώ θα κερνάω σπινάκια και εσύ θα χορεύεις επάνω στην παρά. Είσαι γυναικάρα, είσαι γυναικάρα. Εγώ θα κερνάω σπινάκια, τεκίλα, ποτά και τσιγάρα. Στη νύχτα μου βάλε φωτιά, είσαι γυναικάρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο τραγούδι που μου αφιέρωσες. Και σε όλες τις γυναίκες φυσικά. Αυτό, ναι, αυτό είναι ένα τραγούδι που αν αγαπάτε το κορίτσι σας πρέπει να το παίρνεις κάθε πρωί, να το βάζεις, ναι. Να ανεβαίνει η ψυχολογία όταν, της τα app. Ναι, ακριβώς όταν ακούνε οι γυναίκες που το παραγγέλνουν το τραγούδι, λέει, παίξε μου ναι, την γυναίκα, αφιερωμένο για μένα. Άρα έτσι υμνεί τη γυναίκα αυτό. Βέβαια, αυτό πρέπει να το βάλω και στο κινητό, ξέρεις. Σου φτιάχνει τη διάθεση, ναι. Και αυτό και μας τιμάει και είναι και χορευτικό και είναι και... Ακριβώς, είναι ένα χορευτικό τραγούδι ακριβώς για το πρόγραμμα, έτσι, για να γίνεται μια ωραία ατμόσφαιρα στο μαγαζί. Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι, επειδή είσαι και πιο μοντέρνος και επειδή πριν έτσι αναφερθήκαμε σε ένα καλλιτέχνη που όσο μεγαλώνει παραξενεύει, δεν θα πω το όνομά του τώρα. Αυτός ο καλλιτέχνης λοιπόν κάποια στιγμή είπε, πρόσβαλε τις λουλουδούδες ότι δεν θέλει καλάθια στην πίστα. Κάτι τέτοιο. Πιστεύεις ότι είναι πιο ωραία να υπάρχουν μουσικές σκηνές? Πιστεύεις ότι ο κόσμος έχει ανάγκη? Γιατί στο λέω αυτό τώρα? Γιατί τελείως διαφορετική ήταν η νύχτα το 70, το 80, το 90 και τώρα. Πιστεύεις ότι έχουμε ανάγκη τη διασκέδαση του 80, του 90? Ήταν πιο καλή από τώρα που είμαστε περισσότερο μουσική σκηνή και κάποια μαγαζιά έτσι μικρά, όπως της Βάσιας, όπως... Δηλαδή δεν υπάρχουν πια τα μπουζούκια που ξέραμε, τα μπουζούκια, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οι μεγάλες, τα μεγάλα υπάρχουν μαγαζιά, οι μουσικές σκηνές. Τα μεγάλα μαγαζιά, τα οποία... Γίνανε μουσικές σκηνές. Ναι, γίνανε. Εντάξει, κάποια έχουν λουλούδια, κάποια δεν έχουν λουλούδια. Εγώ δεν θεωρώ γιατί να μην έχουν λουλούδια, το οποίο είναι μέσα στην κουλτούρα μας και είναι συνδεδεμένο αυτό το τραγούδι με το μπουζούκι, το κάνω. Με το μπουζούκι, έτσι ώστε κάποιος να εκφράσει την αγάπη του είτε για τον καλλιτέχνη είτε για έναν άνθρωπο που χορεύει ειδικό. Μα εγώ στο προηγούμενο τραγούδι που συγκινήθηκα, δηλαδή λέω, ας πούμε σαν πελάτης θα ήθελα να πάρω λουλούδια. Πιο πολύ μάλιστα να πάρω τα λουλούδια να τα πετάξω. Ακριβώς. Παρά να κάνω μια ώρα νόημα να ανοίξουν μια σαμπάνια. Αν και τώρα δηλαδή και το λουλουδική σαμπάνια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι κάτι που έχει θαυτεί. Αν εξαιρέσουμε τα κουτουκάκια, τα μικρά μαγαζιά, έτσι, τα παρείστικα, που κάτι γίνεται. Το λουλούδι πρέπει να υπάρχει στα μαγαζιά. Είναι κάτι το οποίο δείχνει την αγάπη σου είτε σε κάποιο τραπέζι διπλανό, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος, γι' αυτό και υπάρχει, είτε την αγάπη σου στον καλλιτέχνη, στην ορχήστρα που θα παίξει ένα τραγούδι. Δεν θεωρώ δηλαδή ταμπού κάποιοι που δεν θέλουν τα λουλούδια να έχουν ξεκινήσει από. Και σκυλάδικα. Εμένα δεν με ενοχλεί και ο όρος σκυλάδικο, γιατί πραγματικά αυτό το... Κοίταξε να δεις, εγώ ξέρω ένα γνωστό καλλιτέχνη που όταν ξεκίνησε, εγώ ήμουν λουλουδού και ήμασταν τότε... Ήτανε αλυσίδα αυτά τα μαγαζιά που τραγούδα γι' αυτός, έβγαινε πρώτο πρόγραμμα με την κιθάρα του. Μπορώ να το φανταστείς το αυτό. Ναι. Έβγαινε πρώτο και ήτανε τα after τα μαγαζιά που πηγαίναμε μετά τις 4. Θυμάμαι είχα σχολάσει από τη δουλειά μου και πήγα να τον ακούσω. Έβγαινε αυτός πρόγραμμα με την κιθάρα. Και του λέω, εσύ θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Και θυμάμαι παίζαμε, ξέρω εγώ, έτυχε και δουλέψαμε μαζί και ήταν πιο... Με το που έγινε λοιπόν γνωστός, τον ακούσα και είπε ότι
Δεν μ' αρέσουν αυτά τα μαγαζιά, προτιμώ μια συναυλία, προτιμώ μια μουσική σκηνή, δεν με εκφράζει το στυλ το μπουζουκόβιο. Γιατί πολλοί καλλιτέχνες το παθαίνουν αυτό, αφού... Ίσως... Γιατί εγώ πιστεύω ότι τραγούδι, διασκέδαση, πιάτα, λουλούδια, σαμπάνια είναι ένα. Τι είναι αυτό που το παίζουν κάποιοι και ξεχωρίζουν ότι εγώ είμαι μόνο της συναυλίας? Ίσως ή κάποιοι δοκιμάσαν αυτό το χώρο, αλλά δεν πω έτσι όπως το φαντάζομαι και δεν τους άρεσε. Ίσως μπήκανε σε αυτό το χώρο με σκοπό να αναδειχτούν. Γιατί μετά... αυτά τα μαγαζιά και μετά τραβήξαν το, αφού καθιερωθήκανε, τραβήξαν το δικό τους δρόμο. Πολλοί οι λόγοι. Εμένα προσωπικά δεν θα με πείραζε να συνεχίσω να είμαι σε ένα μαγαζί το οποίο θα, οι θαμώνες θα δείχνουν την αγάπη τους είτε με λουλούδια είτε με σαμπάνιες. Ωραίες και συναυλίες. Συναυλίες είναι ένα άλλο πράγμα, ένα καλοκαιρινό πράγμα το οποίο μπορεί να πας να ακούσεις και να παίξεις τα τραγούδια σου διαφορετικά. Όχι όπως τα παίζεις ενορχιστρωτικά σε ένα κέντρο, σε ένα μπουζουξίδικο, αλλά λίγο πιο συναυλιακά. Μπορείς, η μουσική μπορεί να διαμορφωθεί, να διαμορφώσεις την ενορχίστρωση. Έχει την ίδια επαφή όμως ένας τραγουδιστής σε μια συναυλία που είναι πολύ ο κόσμος ή σε μια μουσική σκηνή, ας πούμε. Θα σου πω για το Διογέννη που είναι δίπλα από το σπίτι μου, που έχει μουσική σκηνή, εντάξει, και τα τελευταία χρόνια λειτουργεί μόνο έτσι. Δηλαδή και κάποιες λουλουδούδες που υπάρχουν είναι, δεν είναι, δηλαδή δεν είναι πιο πολύ, λειτουργεί έτσι. Δεν σου κάνει κέφι να πάρεις και λουλούδες με τον τρόπο που το δίνουν. Αυτό το καλλιτέχνη τον γεμίζει, που είναι μια τεράστια σάλα και δεν μπορεί να έχει επικοινωνία, κατάλαβες τι λέω. Το απρόσωπο, γιατί πια γίνεται απρόσωπο. Ναι, εμένα δεν μου αρέσει αυτό και γι' αυτό και δεν επιλέγω μαγαζιά να διασκεδάσω τα οποία είναι τόσο στημένα και τόσο δίθεν. Εγώ βγαίνω είτε σαν πελάτης είτε όταν δουλεύω σε ένα μαγαζί με σκοπό να μπορέσω να ταυτιστώ με τον κόσμο και αυτός να ταυτιστεί μαζί μου, να πάρω, να δώσω έτσι ώστε να γίνω καλύτερος, να διασκεδάσω και να περάσω ένα ωραίο βράδυ. Κάποτε οι τραγουδιστές βγαίνανε και τραγουδάδανε, δηλαδή βγαίνανε και πηγαίνανε τραπέζι και γινόταν μια πιο ζεστή. Ακριβώς. Ίσως και αυτό χάλασε και τη δουλειά και πολλοί κόσμος δεν επιλέγει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν επιλέγει να πάει σε αυτά τα μαγαζιά και προτιμάει τα μικρότερα είτε τα κουτουκάκια είτε τις ταβέρνες γιατί αισθάνεται πιο οικεία. Α, μπράβο, γι' αυτό έχουν πέρασει αυτά. Εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό γίνονται πιο ζεστά. Για πες μας άλλο ένα κομμάτι. Ωραία, θα παίξω ένα τραγούδι το οποίο είναι δεν το είχα ανεβάσει και θα το παίξω μόνο για την εκπομπή σου. Πρώτη μετάδοση για την... πρώτη μετάδοση για μένα, σε ευχαριστώ. Άρα λέμε καλό μήνα και με καινούργια τραγούδια. Με τις σκέψεις στο τιμόνι καρφωμένες, στο μυαλό μου οι λέξεις σου να καίνε, στην Εθνική πάω με χίλια αναζητώντας τα δυο σου τα χίλια. Γύρω μου σκοτάδι και άδειος δρόμος, είναι ο χωρισμός μας δολοφόνος που με χτυπάει σαν τα φώτα που τα τίθε το ρεύμα. Βλέπω μπροστά μου το δικό σου το βλέμμα. Μια Εθνική ταξιδεύει τρέλα και η λογική. Μια Εθνική, μεγάλη δρόμη για αυτούς που μένουν πάντα έρημοι και μόνοι και ταξιδεύουν μια ζωή μόνο εκεί. Στις μοναξιάς Εθνική. Α, και αυτό θα γίνει δικό μου τραγούδι. Με τις σκέψεις κολλημένες και τέρμα το γκάζι, η ζωή με ταχύτητα αλλάζει, αλλάζουν όλα.
σε δευτερόλεπτα. Μα δεν τελειώνουν ποτέ τα χιλιόμετρα. Μια εθνική που ταξιδεύει τρέλα και η λογική. Μια εθνική μεγάλη δρόμη για αυτούς που μένουν πάντα έρημοι και μόνοι. Και ταξιδεύουν μια ζωή μόνο εκεί. Μοναξιάς την εθνική. Μια εθνική που ταξιδεύει τρέλα και η λογική. Μια εθνική μεγάλη δρόμη για αυτούς που μένουν πάντα έρημοι και μόνοι. Και ταξιδεύουν μια ζωή μόνο εκεί, στις μοναξιάς την εθνική. Σπυρό, αυτό θα γίνει δικό μου τραγούδι. Το έχεις ανεβάσει στο YouTube? Όχι, αυτό όχι, όχι ακόμα. Ήτανε πρώτη φορά που ακούστηκε εδώ και βέβαια με έγραψα. Μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο. Είναι από τα ωραία. Τι ωραία τραγούδια που έχω γράψει, ναι. Το έγραψα, είναι πολύ βιωματικό. Το έγραψα όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα από την Κέρκυρα, στον δρόμο. Γι' αυτό λέει στις μοναξιές στην εθνική. Μπράβο, μια τρέλα. Που ταξιδεύει η τρέλα και η λογική. Μεγάλη δρόμη για αυτούς που μένουν πάντα έρημοι και, μόνοι. Και ταξιδεύουν μια ζωή μόνο εκεί, στις μοναξιές στην εθνική. Φοβερό στίχος. Σε ευχαριστώ πολύ και θα το κάνω και δικό μου τραγούδι. Θα το υιοθετήσω δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτή. Αλλά σε ρώτησα αν είναι στο YouTube και θέλω να τα ανεβάσω αύριο. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι. Όλα αυτά που μου είπατε, ειδικά το άπρο, εγώ και αυτό μου αρέσει πολύ. Και αυτό. Έχεις κάνει φοβερή δουλειά, βλέπω, και κάνεις ωραία πράγματα. Τώρα, να πούμε και άλλο τραγούδι. Θες να πούμε κάτι, να ξαναθυμίσουμε που είμαστε τώρα. Τι θες να κάνουμε? Είναι πάρα από άλλα τραγούδια. Εντάξει, μπορεί ο κόσμος να μπει στο κανάλι μου και να τα ακούσει ζωντανά. Να ακούσει, ναι. Μπράβο. Και ερχόμαστε στο Βάσια Live. Βάσια Live, ναι, κάθε Σαββάτο είμαστε στο Ήλιον, στην Αγίου Νικολάου. Να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια. Είπες με τη δουλειά σου, με τα τραγούδια σου, τα λες όλα. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά για το ποιος είσαι, τι κάνει. Δηλαδή, με τη δουλειά σου μας έδειξες ποιος είσαι. Και καλός στιχουργός, και καλός συνθέτης, και φωνή. Εντάξει, είμαι λίγο κρυωμένος, η αλήθεια είναι από την προηγούμενη. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα μου ήσουν αρρωστούλης, που σε μάλωσα κιόλας η κακιά εγώ. Που θα ήθελα να είμαι, το βλέπεις και ότι σου είπα αλήθεια και δεν μπορούσα να έρθω. Έχεις δίκιο. Αλλά ναι, πραγματικά ο κόσμος θα περάσει και καλά, θα ακούσει κάτι όχι διαφορετικό, απλά μπορεί να δει κάποιους καλλιτέχνες που προσπαθούν να δείξουν τη δουλειά τους. Εγώ να σου πω κάτι, Πανδύ, και θυμίσου το. Είναι 2020. Όπως διαισθάνθηκα για εκείνον που πέτυχε, έτσι θα πετύχεις και εσύ και θα μου το θυμηθείς. Αλλά ελπίζω να με θυμάσαι, όχι να έρθω να σου μιλήσω και να μου πεις δεν σε ξέρω, δεν σε είδα και αντιγιά. Εννοείται ότι θα σε θυμάμαι. Ελπίζω να με θυμάσαι, γιατί το διαισθάνομαι ότι θα γίνεις, θα πετύχεις. Γιατί έχεις. Αλλά εγώ λέω να κάνεις, να τολμήσεις να δώσεις ένα παιδί σου σε κάποιον πιο γνωστό που εσύ αγαπάς. Διάλεξε εσύ αυτόν που αγαπάς. Γιατί έτσι νομίζω ότι θα ακουστείς παραπάνω. Κοίταξε να δεις. Πάρε τον κριτικό που έβγαλε το. Που μετά το. Τα γενέθλια. Ο Πικάκης. Ποιος τον ήξερε το Πικάκη εκτός από εμάς τους κριτικούς? Κανείς άνθρωπος. Με το που πήρε ο Σφακιανάκης στο τραγούδι έγινε μπαμ. Εσύ πιστεύεις ότι ο Πικάκης δεν ήταν το αγαπημένο του τραγούδι? Εννοείται. Στο λέω καλά ότι ήταν το αγαπημένο του τραγούδι. Πόνεσε που το έδωσε. Αλλά ήξερε την απήχηση. Ναι. Γι' αυτό το λέω, γιατί και εσύ γράφεις πολύ ωραία. Και είμαι σίγουρη, αυτό το λέω, για να στο λέω και μου σηκώνει τη τρίχα, έχω φοβερή διαίσθηση. Θα δεις τι θα. Αλλά να με θυμάσαι. Σε εννοείται ότι θα σε θυμάμαι και σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτό το βήμα μέσα από την εκπομπή σου να παρουσιάσω τα τραγούδια μου και τη δουλειά μου στον κόσμο που μας βλέπει. Εμείς ευχαριστούμε που μας τίμησες.
Και είμαι στη διάθεσή σου, οπότε θέλεις πραγματικά φυσικά να τα ξαναπούμε. Κοίταξε, αν είσαι στη διάθεσή μου, κανονίζουμε κάποιες συναυλίες με το ποιότητα ζωής και με αυτά. Αν είναι να κάνουμε σε συναυλίες στην... και στις Ιωνικές που κάνουμε και στο Γαλαξία, δηλαδή αν είναι να... Φυσικά. Μπράβο, να κάνουμε τέτοιες γνωριμίες. Να τέτοια πράγματα και... Εντάξει, να δηλαδή θα σε προτείνω, αυτό θέλω να σου. Να κερδώ, να παίξω και αυτό να κερδώ, ναι, αν είναι για καλό σκοπό και φυσικά να με έχεις στο νου σου, θέλω και μπράβο πολύ να το κάνω. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ. Βάσκια live λοιπόν κάθε Σάββατο και σε περιμένω για ποτό, έτσι. Εννοείται. Αγίου Νικολάου και 40. Εννοείται. Δόνη 40 στο Ήλιον. Ευχαριστώ. Κάτσε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα. Mm-hmm.